Περίπου 600 περιστατικά κλήθηκε να διαχειριστεί ο υγειονομικός μηχανισμός της Πάτρας το τριήμερο του Καρναβαλιού, με τον κύριο Όγκο να καταγράφεται το βράδυ της Κυριακής. Η πλειοψηφία αφορούσε περιστατικά μέθης, μικροτραυματισμών, αναπνευστικά, χρήση ουσιών και κρίση πανικού. Όμως, τα περιστατικά της χρήσης ουσιών είναι αυτά που έχουν θορυβήσει το παράρτημα Πάτρας του Ερυθρού Σταυρού. Το σύνολο των περιστατικών έφτασε περίπου τα 600 άτομα και αυτά αφορούσαν μέθη. Δυστυχώς και ουσίες, υπήρχαν όμως και πολλοί τραυματισμοί, χρειάστηκαν πολλές σειραφές, υπήρχαν τραυματισμοί και στα μάτια από τα καπνογόνα, ιδιαίτερα την Κυριακή που χρησιμοποιήθηκαν πιο έντονα, είχαμε εγκάθματα. Το ξημέρωμα της Δευτέρας χρειάστηκε δύο φορές να συνδράμουν οι εθελοντές σε πτώσεις από ύψος, οπότε κινητοποίησαν τραυματίες, τις οποίες φυσικά και διακομίστηκαν μετά στο νοσοκομείο. Και γενικότερα υπήρξε θέμα μέσα στο το τριήμερο. Και το Σάββατο και η Κυριακή ήταν δύσκολες μέρες. Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση, κατά τις τρεις ημέρες κατεγράφησαν στα δύο νοσοκομεία της Πάτρας συνολικά 400 περιστατικά, τα οποία δεν ήταν μόνο από το καρναβάλι. Από το καρναβάλι μεταφέρθηκαν περιστατικά μικροτραυματισμών και χρήσης ουσιών. Τη νύχτα της Κυριακής μεταφέρθηκαν στο χειρουργικό ΤΕΠ του Άγιου Ανδρέα 15 περιστατικά και άλλα τόσα την ίδια ημέρα στο χειρουργικό ΤΕΠ του Περιφερειακού Νοσοκομείου. Το ΕΚΑΒ είχε τη δυνατότητα μεταφοράς περιστατικών και στα δύο κέντρα υγείας και έτσι δεν πιέστηκαν ιδιαίτερα τα νοσοκομεία. Οι εισαγωγές ήταν πολύ περιορισμένες, καθώς δεν ξεπέρασαν τις 4. Καθοριστικός ο ρόλος που έπαιξε το τμήμα επιγόντων περιστατικών που στήθηκε στο πάνω μέρος της πλατείας Γεωργίου από τον Ερυθρό Σταυρό, το οποίο ήταν εξοπλισμένο με απεινιδωτές, υλικά για σειραφές τραυμάτων και άλλο απαραίτητο εξοπλισμό από τα νοσοκομεία, όπως επίσης και με γιατρούς. Αντέδρασαν με πολύ ωραίο τρόπο, υπερέβαλαν ζήλο, κάποιοι έμειναν 70 ώρες στην πλατεία, οπότε αυτό δείχνει πολλά για πολλούς.